Καλησπέρα. Η καταγγελία έχει γίνει όχι από εμένα. Δεν είμαι από τους πρώτους, είμαι από τα πρώτα θύματα. Από τα πρώτα θύματα. Εγώ γνώρισα τον γιατρό το 2009. Το μου συστήθηκε ως φυσιοθεραπευτής, ο οποίος μου έδειξε ότι έχει κάνει, ότι θεραπεύει τις κλίσεις κατά πλάκα. Μάλιστα μου έδειξε ένα παιδάκι στο κινητό με ένα ποδήλατο και όλα ότι είχε κάνει. Παρ' όλα αυτά του είπα ότι η δικιά μου πάθηση δεν είναι σκλήρυνση και είναι τελείως διαφορετική. Εκεί το λοιπόν μου συνέστησε το ότι ο συνεργάτης του, ο Γερμανός, ο γιατρός, κάνει αυτό το κομμάτι επιστημονικά και δουλεύουν. Ζήτησα περισσότερα πράγματα, οπότε βρέθηκα μαζί του, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ταξίδι στη Γερμανία, όπου ξόδεψα γύρω στις 5.000 ευρώ όλα μαζί. Πήγαμε σε κανονική κλινική στη Στουτγκάρδη, όπου κάναμε τις εξετάσεις, πραγματικές εξετάσεις που δεν γίνονταν στην Ελλάδα εδώ. Μήκανε και κάποιες άλλες αιματολογικές, υποτίθεται ένα DNA που δεν το πήρα ποτέ. Τα πλήρωσα όλα αυτά. Και εκεί βρεθήκαμε μετά, μείναμε ένα βράδυ και δεύτερη φορά βρεθήκαμε και πήγαμε στην κλινική του Γερμανού, που μου γνώρισε τον Γερμανό συνεργάτη του και καθηγητή, γενετιστή, που μου συστήσανε όλη την ιστορία της θεραπείας, πώς εγώ θα καταφέρω να ξαναγίνω όπως ήμουν παλιά, αλλά με πρώτη φάση να το μπλοκάραμε, να το σταματούσαμε. Ήταν όλα πάρα πολύ πιστικά, μπορώ να πω. Σε πρώτη φάση, και εγώ ήμουν σε μια περίοδο της ζωής μου που ήθελα να αποδεχτώ το πρόβλημα και παρόλο την όλη κατάσταση που βρισκόμουν, ξαναγεννήθηκε ένα όνειρο ότι μπορεί να τα καταφέρω, να ξαναπερπατήσω, να ξανατρέξω και να μην είμαι, ας πούμε, αθλητής παρολυμπιακών αθλημάτων, να ξαναγίνω κανονικός αθλητής. Πόσα χρόνια σας κοίταγε αυτός ο άνθρωπος και από πού ακούσατε γι' αυτόν? Γιατί δεν είστε από την περιοχή της Αθήνας. Δεν είναι χρόνια, είναι λίγοι μήνες. Είναι λίγοι μήνες μέχρι που άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι κάτι τρέχει. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον γνώρισα μέσα από έναν φίλο μου πολύ καλό αθλητή που είχαν γνωριστεί στο αεροπλάνο. Εκείνος ταξίδευε για έναν αγώνα και του συνέστησε εκεί στη συζήτηση τι κάνουνε, ότι ήταν φυσιοθεραπευτής στον Ολυμπιακό. Πράγματι, δούλευε τότε στον Ολυμπιακό, τη δεκαετία του 90. Ναι, μου είχε πει ιστορίες και με Ιωαννίδη επιτάρπλεη. Καταρχάς, εγώ με αυτόν τον άνθρωπο δημιούργησα μια πολύ καλή προσωπική σχέση, μπορούμε να πούμε. Ήμουνα σε ένα βαθμό, έχω φάει με την οικογένειά του. Πόσα λεφτά σας πήρε μέχρι να καταλάβετε τι συμβαίνει? Το σύνολο μαζί με το ταξίδι ήταν γύρω στα 35.000 ευρώ, γιατί τα πληρώναμε όλα. Έτσι, οι μόνες αποδείξεις που θα μπορούσα να έχω ήταν από το ταξίδι της Γερμανίας και σε ένα βαθμό αυτά που πλήρωσα στις νόμιμες κλινικές. Όλα τα άλλα ήταν στο χέρι. Δεν ζήτησε ποτέ. Και ο λόγος ήταν, μου είχε πει μια ιστορία, ότι ο Γερμανός έχει πρόβλημα, ότι παρουσιαζόταν ότι αυτά τα χρήματα τα έπαιρνε ο Γερμανός και εκείνος δεν έπαιρνε τίποτα. Από εκεί και πέρα όμως στην πορεία φανήκανε αλλιώς τα πράγματα. Νομίζω ότι όλα αυτά θα φανούν στη δίκη. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Το χειρότερο πράγμα που εγώ όταν διαπίστωσα για μένα ήταν ότι έφαγα μια δεύτερη σφαλιάρα της άποψης ότι δεν ήξερα πλέον τι έχει μπει μέσα στο σώμα μου. Και αυτό με ανησύχησε διαβάζοντας ένα επιστημονικό άρθρο ότι θα μπορούσα σε βάθος χρόνου να πάθω καρκίνο. Δεν το λέω αυτό διότι πολλοί φίλοι μου και άνθρωποι που με γνωρίζουν όλα αυτά τα χρόνια με ακούγανε να έχω μπει σε μια διαδικασία από τη στιγμή που αποφάσισα με τη βοήθεια και του Θεού και των ανθρώπων μου και της πίστης μου για τη ζωή στη συνέχεια να αποδεχτώ την κατάσταση που έχω, ότι μπορεί να μην φτάσω μέχρι τα 60 μου χρόνια. Οπότε καλό είναι να μάθω να ζω και να απολαμβάνω τη ζωή όπως μου έρχεται. Χάρηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι αυτά που μου χορηγήσανε είναι απλό έστω τίποτα, από ό,τι μιλάμε για μια οικονομική απάτη. Λεφτά πήρατε πίσω? Λεφτά επιχειρήσατε να πάρετε πίσω? Όταν το έμαθα, όταν είχα πλέον κάποια στοιχεία, τον κάλεσα στο σπίτι μου και του είπα ότι έχω αυτά τα στοιχεία και τα καταγγείλω. Και εκεί έγινε μια μικρή κατάθεση ενός ποσού την επόμενη μέρα.
πιθανότατα για να κερδίσει κάποιο χρόνο. Και στη συνέχεια δέχτηκα κάποια απειλητικά τηλεφωνήματα για τη ζωή μου και για άλλα, αν ασχοληθώ και με το γιατρό και κάνω κάτι. Από τον ίδιο, από πού τα δεχτήκατε? Όχι, δεν ήταν. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, επειδή το έχω ξαναπεί αυτό, ήταν μια κατάσταση, γνώριζα κάποιον, ο ίδιος δηλαδή μου έλεγε ότι έκανε αντίστοιχες θεραπείες σε κάποιους αθλητές που ήταν αθλητές σε εισαγωγικά, έτσι που κάνουν αθλητισμό, ποδηλασία και δεν ξέρω, τρέχανε, οι οποίοι βρισκόντουσαν στα σώματα ασφαλείας, σε κάποια σώματα ασφαλείας. Οπότε μπορεί να ήταν και ένα από τα πλάνα να υπάρχει ένας εκφοβισμός. Το ότι δέχτηκα τηλεφωνήματα, δέχτηκα, αναγκάστηκα να αλλάξω και το τηλέφωνό μου. Και μετά είπα, τώρα έχω χάσει τα πάντα. Είναι αυτό. Η μητέρα μου ήταν με καρκίνο. Υπήρχε και κάποια εμπλοκή. Δηλαδή, είχαμε δοκιμάσει τότε που είχα πιστεί ότι θα βοηθήσει και τη μητέρα μου. Να γιατρέψει και τη μητέρα σας που είχε καρκίνο. Ναι, της έκανε ότι θα βοηθούσε. Είχε πει ότι κάποια πράγματα οι συγγενείς μου δεν συμφωνούσαν. Βέβαια, δεν μπήκαμε στη διαδικασία να σταματήσουμε τις χημειοθεραπείες. Αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι το κρύψαμε από τους γιατρούς. Και μετά όταν ενημέρωσα και τους γιατρούς, αλλάξανε λίγο, δεν ξέραμε τι είχε βάλει, έτσι. Δεν το ξέραμε ότι ήταν νερό ή ότι ήταν ζάχαρη. Και πολύ πιθανόν γι' αυτό και μπορεί στη συνέχεια οι γιατροί, ξέρω εγώ, με τη χημειοθεραπεία που συνέχισε η μητέρα μου, να είναι. Δεν έχω κάποια στοιχεία γι' αυτό. Απ' την άλλη όμως, είναι γεγονότα όλα αυτά που σας λέω, έχουν συμβεί. Είχε πάρει χρήματα και γι' αυτό, είχε βρεθεί και στο σπίτι μας και στο νοσοκομείο που ήταν η μητέρα μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται τι έχει κάνει από ό,τι φαίνεται και όλα για το βωμό του χρήματος. Μπορεί όντως, εμένα μου συστήθηκε ως φυσιοθεραπευτής, μου συστήθηκε ως φυσιοθεραπευτής με ειδικότητα από την Αμερική που είχε... Ήταν και σε αθλητικό κομμάτι και πολύ πιθανόν, γιατί σε κάθε θεραπεία που κάναμε, εγώ έκανα και μία φυσιοθεραπεία με τα ειδικά μηχανήματα που είχε και αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τότε, ότι ήταν από τις μοναδικές καταστάσεις που μπορούσε να βοηθήσει την πάθησή μου. Παρόλα αυτά, μιλάμε για έναν αδίστακτο άνθρωπο και το λέω αυτό, είναι όταν το γνωρίζει κάποιος μπορεί να φαίνεται ευχάριστος, μπορεί να φαίνεται οτιδήποτε, αλλά όταν κάποιος βάζει μπροστά στη ζωή των άλλων το χρήμα και εκμεταλλεύεται άρρωστους ανθρώπους σε βαθμό μόνο και μόνο για να πλουτίσει, δεν έχει να κάνει. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι εκείνη την περίοδο ήμουν τρελαμένος. Θέλω να κάνω κακό είτε στον εαυτό μου είτε στον ίδιο. Παρ' όλα αυτά κατάφερα για την αγάπη που έχω γενικά για τη ζωή να μην κάνω τίποτα από όλα αυτά. Και το μόνο που να κάνω ήταν να δεχτώ το λάθος μου, γιατί και εγώ ίδιος ως θύμα έχω τις ευθύνες μου. Και το λέω αυτό γιατί οι γνώσεις που είχα δεν ήταν αυτές που έχω τώρα. Βέβαια, με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Μετά από ένα ταξίδι που είχα και στο Άγιο Όρος και να φιλοσοφήσω και περισσότερο τα πράγματα με τη ζωή μου, να ξανακάτσω στο Θρανείο, να σπουδάσω, να γίνω ένας επαγγελματίας ψυχολόγος, να αλλάξω μια καριέρα από αθλητή σε προπονητή και να μπορέσω να βοηθήσω ανθρώπους και πάνω απ' όλα τον εαυτό μου. Έχω ακούσει γιατρούς που λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται άλλους και έχουν δίκιο σε αυτό το κομμάτι, διότι ένας γιατρός, και το ξέρω και σαν ψυχολόγος, όταν πας και δείχνεις άλλες υποθέσεις σου, σημαίνει ότι κάτι τρέχει. Οι υποθέσεις αυτές όλες που θεραπεύεις, αν είναι, δεν τις δείχνεις για να τις διαφημίζεις, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα αυτά. Ο άνθρωπος αυτός επανελειμμένος έδειχνε φωτογραφίες από ένα παιδάκι στο κινητό του που είχε να κάνει ποδήλατα. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Αυτά είναι πράγματα που τα έχω ζήσει. Σας το λέω. Και... Επειδή είστε πραγματικά καθηλωτικός και η δύναμη που αντλούμε από τα λόγια σας, να ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη, γιατί είναι και διδακτικά όλα όσα μας λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι και εγώ δεν ήμουν έτσι. Είχα τρομοκρατηθεί πάρα πολύ. Πέρασαν χρόνια και πίστευα ότι κάποια στιγμή ότι μπορεί η αλήθεια να φανεί. Ήθελα να το θάψω και χάρηκα όταν βγήκε αυτό στην επιφάνεια από κάποιους άλλους που ήταν και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι και εγώ είχα κρατήσει αρκετά στοιχεία. Τα κρατούσα όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία έχουν κατατεθεί όλα. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτά τα στοιχεία, γιατί αυτά είναι για τη δικογραφία. Αυτό που θέλω να πω μόνο είναι
ότι πλέον είμαι διατεθειμένος να το πάω ως τέλος. Δηλαδή, και καλά θα κάνετε, είναι το λιγότερο που θα κάνετε. Δεν φοβάμαι πλέον ακόμα και κάτι να γίνει στη ζωή μου, ακόμα και κάτι να βρεθούν, γιατί μετά από το συνήγορό του που βγήκε και μίλησε, κάποιοι με πήρανε και αρχίσαν να τρομοκρατηθούν και λέω συγγνώμη, να φοβηθώ τι για την αλήθεια. Απλώς εγώ δεν μπορώ να βγάλω στοιχεία και οτιδήποτε και θα γίνει και μήνυση από τον δικηγόρο μου πλέον για ό,τι άλλο συμβαίνει. Δεν μπορώ να φοβηθώ κανέναν γιατί έχασα τη ζωή μου δύο φορές. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν. Ναι, αλλά όμως είστε δυνατός, είστε όρθιος, σπουδάσατε, κάνετε την καριέρα σας και μάχεστε για τη ζωή σας. Ναι, σας ευχαριστώ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν θέλω να φανεί το πρόσωπό μου και τα στοιχεία μου άμεσα, γιατί ακόμα δεν πρέπει να βγούνε. Θα βγούνε όμως και δεν θα ντραπώ να με δει ο κόσμος ποιος είμαι και να καταλάβουν. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν αυτή την ιστορία, γνωρίζουν τι είχα περάσει. Και αυτό που θέλω να πω ένα τελευταίο είναι ότι για να υπάρξει ένα θήτης πρέπει να υπάρξει και ένα θύμα. Έχει τις ευθύνες του το θύμα, αλλά δεν γίνεται να λέμε ότι για όλα αυτά το θύμα και ο θήτης είναι... Το λέω και σαν ψυχολόγος αυτό. Δηλαδή, έχουμε δει στο παρελθόν να λένε κάποιοι ότι αυτή η κοπέλα προκάλεσε και ο άλλος τη βίασε. Αυτά τώρα είναι αδιανόητα πράγματα. Είναι αδιανόητα. Εσείς, πάνω στην απελπισία σας, προσπαθήσατε να βρείτε μια γιατριά που ακόμη δεν μπορούσαν να την προσφέρουν σε πάρα πολύ κόσμο. Θα δείτε ότι ήταν χολιγκουντιανή ιστορία. Και αυτά που για το Γερμανό θέλω να μας πείτε, για να πάμε και στους υπόλοιπους καλεσμένους μας. Γιατί και ο Γερμανός και ο Διονύσης Τριανταφύλου, ο γιατρός που βλέπουμε και στις οθόνες μας συνέχεια, αφού δόθηκαν και τα στοιχεία του στη δημοσιότητα, λένε ότι είναι αθώοι και ότι δεν έχουν καμία σχέση με όλο αυτό. Ναι, ο Γερμανός, ας πούμε, είναι γιατρός. Ναι. Οπότε γνώριζε. Ό,τι έχει πει σε μέναν τότε είναι αυτά που ισχύουν τώρα, που υπάρχει τώρα η πραγματική έρευνα που γίνεται από ένα σοβαρό καθηγητή γεννητιστή στο Σικάγο. Έχω τύχει να έχω τη συμπαράσταση κάποιων ανθρώπων μεγάλων στη χώρα μας που με γνωρίζουν και με στηρίζουν, οι οποίοι μάθανε για αυτή τη θεραπεία εδώ και δύο χρόνια. Προσπαθούμε να, αν βρεθώ, αλλά είναι δύσκολο γιατί είναι πειραματικό και σε ένα πειραματικό. Να σας πω ότι όταν πήγα εκεί μου λέγανε ότι είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης, ότι κάνει αυτή την έρευνα, είχα ζητήσει να μπω και εγώ στη Φραγκφούρτη. Ναι, ως γεννητιστής είχα ζητήσει να μπω. Αυτό που μου λέγανε ο Γερμανός είναι ότι δεν μπορεί να έχει άλλους μέσα εκεί και εμείς θα το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Στην Ελλάδα γιατί έχουμε αυτή τη σχέση, αλλά δεν μπορούμε να τα πληρώνουμε τα λεφτά με κάποια... Να τα βάζουμε τα χρήματα σε ένα λογαριασμό, οτιδήποτε, γιατί έχει πρόβλημα ο Γερμανός, γιατί είναι το πρόγραμμα και το πλαίσιο των Γερμανών αυστηρά. Να πάμε. Είστε πραγματικά συγκλονιστικός. Όταν αποφασίσετε ότι είχε έρθει η ώρα να βγάλετε το πρόσωπό σας, τα στοιχεία σας και όλα αυτά τα οποία διαθέτετε, να ξέρετε ότι εμείς εδώ είμαστε. Θα βγουν, γιατί θα ακολουθηθεί η διαδικασία και δεν μ' αρέσει να κρύβομαι. Αυτά που έχω πει τα έχω ζήσει, έχω στοιχεία και αποδείξεις και δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει τη σχέση μου. Καταρχάς, μου χρωστάει κάτι αυτός ο γιατρός. Μέσα στο σπίτι του, στο γραφείο του, έχει ένα μετάλλιο που αγωνίστηκα με τα χρώματα της εθνικής ομάδας και το αφιέρωσα. Έτσι. Το οποίο, φανταστείτε τι αγάπη μπορεί να του είχα και πίστευα ότι θα κάνει για τη ζωή μου. Και ξαφνικά μαθαίνω ότι μπορεί να πεθάνω γιατί αυτός θέλει να βγάλει χρήματα. Βέβαια, τώρα χαίρομαι που ξέρω ότι δεν θα πάθω καρκίνο, τώρα μπορεί να φύγω από κάτι άλλο. Τα πάτε όλα. Έχετε πραγματικά, μας έχετε συγκλονίσει. Αν φύγω από κάτι επικίνδυνο, θα ξέρετε όλοι ότι ισχύανε και οι απειλές που είχα δεχτεί τότε. Και καλά κάνετε και το λέτε και το ξανατονίζετε, γιατί μόλις ζητήσατε λεφτά, σας πέραν κάτι ψευτοπαλικαράδες τηλέφωνο. Είστε ό,τι πιο καθηλωτικό και αξιοπρεπές έχουμε ακούσει σήμερα, να ξέρετε. Πραγματικά συγχαρητήρια. Και για τη δύναμή σας. Όποτε αποφασίσετε, εμείς εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε και για την εμπιστοσύνη σας να μιλήσετε στην εκπομπή μας. Καλά κουράγια. Έγινε. Καλημέρα. Είμαστε καλά.